Απουσία των δημάρχων αλλά και με την παρουσία των βουλευτών Αλέξανδρου Κόντου και Χουσέιν Ζεϊπέκ, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα η σύσκεψη του ΕΒΕ με πρωτοβουλία του Πρόεδρου Στέλιου Μωρέιτη για το μέλλον της αναπτυξιακής. Οι βουλευτές μας, που τους ευχαριστώ για την προθυμία και την παρουσία τους εδώ σήμερα, να αναλάβουν πλέον πρωτοβουλία, τις κοιτάει το επιμελητήριό μας, και να βρουν τους δημάρχους, να συζητήσουν και να δουν πώς μπορεί να βρεθεί ο τρόπος να μην φύγουν τα χρήματα, εφόσον μας στείλαν μια επιστολή οι δήμαρχοι σήμερα εδώ και μας λένε ότι εμείς σας χαρίζουμε τις μετοχές και βεβαίως μας λένε ότι κακώς εγώ τους κάλεσα όλους τους φορείς αυτούς, γιατί εγώ είμαι μικρός φορέας και οι δήμαρχοι είναι μεγάλοι. Αυτό το παραβλέπω εγώ. Εμένα εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει προσωπικά είναι να υπάρξει ενδιαφέρον και να υπάρχει λύση με την παρέμβαση των βουλευτών μας να μην χαθούν τα χρήματα. Γιατί αν χαθούν τα χρήματα από εδώ, θα πάνε σε άλλους νομούς και εμείς θα χτυπάμε παλαμάκια. Οι δήμαρχοι δεν ήρθαν, δικό τους θέμα είναι αυτό. Εγώ περίμενα βέβαια σήμερα να είναι εδώ έτσι ώστε να γίνει μια συζήτηση για το τι σκέφτονται και οι ίδιοι όσον αφορά τα προγράμματα αυτά. Είπαμε λοιπόν ότι εφόσον αυτοί δεν ήρθαν, εμείς παρόντι στην ιεραρχία είμαστε κάτω από αυτούς, θα πάμε να τους δούμε. Και εγώ και ο κύριος Ζέμπεκ και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σαλτούρο, ο οποίος δεν είναι εδώ. Πιστεύω θα έρθει και αυτός. Θα κάνουμε λοιπόν μια επαφή με τον κάθε δήμαρχο χωριστά να μας πει ακριβώς τι σκέφτεται να κάνει, δηλαδή ποιος θα είναι ο φορέας ο οποίος θα κινηθεί στο επόμενο διάστημα για να γίνουν οι απορροφήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε μια σύγκληση, να δημιουργήσουμε μια σύγκληση όλων των στόχων που υπάρχουν, των απόψεων που υπάρχουν, για να μπορέσουμε να τρέξουμε την απορρόφηση των προγραμμάτων. Αυτή ήταν η θέση μας, αυτή ήταν η απόφαση που πήραμε εδώ. Ο κύριος Ζεμπέκ συμφώνησε, πιστεύω ότι και ο κύριος Αρτούρος θα συμφωνήσει. Θα πάμε λοιπόν εμείς τους δημάρχους να τους δούμε, να συζητήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε τις απόψεις τους. Είναι μείζον θέμα για την περιοχή και δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση ή τους επαγγελματίες ή την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Αφορά τον τόπο μας, έτσι. Και βέβαια ξεκινάμε από κάτι δεδομένο ότι δεν πρέπει να υπάρξουν χαμένες ευκαιρίες για την Ξάνθη. Αυτό είναι κάτι δεδομένο και εμείς είμαστε αποφασισμένοι αυτό να το κυνηγήσουμε. Αυτό θέλω να σας πω. Μετά από ή αύριο ή μεθαύριο θα γίνουν οι συναντήσεις αυτές, οπότε θα μπορούμε να σας πούμε περισσότερο. Στα πρακτικά ζητήματα μπήκατε καθόλου, δηλαδή πρακτικά πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ξανά για να το ξέρει, δεδομένη τη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει? Δεν μπήκαμε σε κανένα πρακτικό ζήτημα, διότι αν οι δήμαρχοι πούν ότι έχει δημιουργηθεί μια καινούργια αναπτυξιακή, η οποία σύντομα μπορεί να πάρει διαχειριστική επάρκεια και μπορεί να προχωρήσει στην απορρόφηση των προγραμμάτων, από εκεί πέρα γιατί να συζητήσουμε εμείς για την αναπτυξιακή η οποία υφίσταται? Οπότε είστε ανοιχτοί και σε τέτοια πρόταση? Εμείς δεν είμαστε ανοιχτοί. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στην απορρόφηση των προγραμμάτων και των πιστώσεων που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Δηλαδή θα έχουμε και το ΕΣΠΑ, θα έχουμε τα ΟΠΑΧ, θα έχουμε το ΙΝΤΡΕΚ. Από εκεί πέρα εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να επιβάλλουμε τη λειτουργία της αναπτυξιακής ή τη μη λειτουργία της αναπτυξιακής. Εμείς ήρθαμε για να συμβάλλουμε στο να γίνουν οι απορροφήσεις αυτών που έχουμε ήδη, αυτών που δικαιούμαστε και αυτών τα οποία θα διεκδικήσουμε να πάρουμε. Εμείς, επειδή δεν ξέραμε λεπτομερώς, είχαμε την ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχαμε μια ενημέρωση από το επιμελητήριο. Πήραμε μια ομόφωνη απόφαση με τους βουλευτές του νόμου, βέβαια λείπει ο κ. Σαλτούρος, να επισκεφτούμε τους δημάρχους, γιατί το μεγάλο μερίδιο το έχουν οι Δήμοι. Και είναι κρίμα, αυτό που είπα και πιο μπροστά, να χαθούν αυτά τα λεφτά από το νομό μας και να πάνε σε άλλους νομούς. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην χαθούν αυτά τα λεφτά από το νομό μας. Στο μεταξύ, σκληρές αιχμές για τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, Σοκράτη Ξυνίδη, χωρίς βέβαια να τον κατανομάσει, ως προς την πορεία της αναπτυξιακής και όχι μόνο, άφησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Κοντός. Εγώ το τι έγινε το ξέρω πολύ καλά. Του πώς φτάσαμε εδώ το ξέρω πολύ καλά. Αλλά δεν είναι ώρα τώρα για να συζητάμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Τώρα είναι ώρα για να βρούμε λύσεις. Ένας άνθρωπος έκανε τον πόλεμο, όχι εναντίον της Ξάνθης. Ένας άνθρωπος ήταν αυτός που επί 2,5 χρόνια πήγε την Ξάνθη τόσο πίσω όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και τώρα τρέχουμε να συμμαζέψουμε τα ασημάζευτα. Απάντηση στον κύριο Κοντό αλλά και στην πρωτοβουλία που έχει αναλυθεί έδωσε ο νομικός και δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Ξυνίδης. Σε κάθε περίπτωση κάποιοι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια απλά να κάνουμε πράγματα που αρέσουν, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τι κόστος υπάρχει και τι επιβάρυνση θα έχει είτε ο δημότης είτε ο πολίτης για αυτά τα πράγματα τα οποία προωθούμε. Αντιπαρέρχομαι όμως αυτό γιατί ξέρω ότι το μείζον δεν είναι το τι λέει ο ένας για τον άλλον, ότι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Εκείνο που θέλω μόνο να πω σε σχέση με όλα όσα έχουμε πει τόσο καιρό για την αναπτυξιακή, είναι ότι το πρόβλημα της αναπτυξιακής δεν είναι θέμα ισορροής προγραμμάτων.
Προγράμματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν στο μέλλον πιθανώς και πάρα πολλά. Όμως το πρόβλημα είναι να έχουμε έναν φορέα ο οποίος δεν θα κοστίζει πάρα πολύ στους ανθρώπους που τον έχουν στήσει. Και οι άνθρωποι που έχουν στήσει αυτή την αναπτυξιακή και που χάσαν τα λεφτά τους εκεί μέσα είναι οι δημότες, κύρια οι δημότες των Δήμων της Ξάνθης. Δεν μπορεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, οι δημότες δηλαδή της Ξάνθης, μέσω των Δήμων, να έχουν εισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, να έχουν χάσει τα λεφτά που είχαν βάλει και να έρχονται κάποιοι και να απαιτούν να ξαναβάλουν κι άλλα λεπτά για να καλύψουν τρόπο λειτουργίας που δεν ήταν σωστός. Δεν λέω αν ήταν ηθελημένος ή αθέλητος, αποδεικνύεται όμως από την ζημία ότι δεν ήταν σωστός. Δεν είναι λοιπόν σήμερα δυνατόν να ζητάμε από τους δημάρχους και τους δήμους και τους δημότες ως εκ τούτου να καλύψουν πάλι χρέη κάποιων που τα δημιουργήσανε. Πρέπει αυτή η ιστορία να τελειώσει, πρέπει να φτιάξουμε έναν φορέα που θα είναι υγιής, που δεν θα μπαίνει μέσα, που δεν θα είναι ζημιογόνος, που δεν θα κοστίζει στον κόσμο της Ξάνθης και ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα επιτυχώς να υλοποιήσει όλα τα προγράμματα που θα υπάρξουν. Στο μεταξύ, σε κοινή επιστολή τους, οι Δήμαρχοι Ξάνθης, Μιχάλης Τηλιανίδης, Τοπύρους, Τέλειος Χατζευαγγέλου, Αυδείρων, Βασίλη Τσολακίδης και Μίκης Μουσταφά Τσουκάλ, αφού μέμφονται τον πρόεδρο του ΕΒΕ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε, χωρίς πρώτα να συνεννοηθεί με τους κύριους μετόχους, οι οποίοι μάλιστα στη Γενική Συνέλευση αποφάσισαν τη λύση της εταιρείας, διευκρινίζουν ως προς τους λόγους που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας της. Πρώτον, η απόφαση της λύσης δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη ή όχι προγραμμάτων, αλλά με το γεγονός πως η εταιρεία παρουσιάζει χρέη τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ είχε αναλώσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο, στο οποίο όλοι οι ΟΤΑ της Ξάνθης είχαν συνεισφέρει. Έτσι, για να μπορεί η ανεπτυξιακή να διεκδικήσει έστω και ένα μικρό πρόγραμμα και να εξασφαλίσει τις προαπαιτούμενες φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει να πληρωθεί μεγάλο μέρος των χρεών, αν όχι όλα, και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί και το μετοχικό κεφάλαιο που δαπανήθηκε, ώστε να μπορεί να θεωρείται φερέγγια και να εκδίδει και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές. Παράλληλα, διευκρινίστε ότι τα όποια χρήματα εις πράξη δεν θα διατεθούν για παλιές οφειλές, αλλά έναντι μελλοντικών εξόδων των υλοποιούμενων προγραμμάτων, εφόσον βέβαια μπορέσει να πιστοποιηθεί, αφού η υπάρχουσα κατάιζο πιστοποίησή της δεν ισχύει λόγω οφειλών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι μέτοχοι πρέπει να βάλουν γερά το χέρι στα ταμεία τους, δηλαδή να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Κάτι που οι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης όχι μόνο δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν, αλλά και να την είχαν, δεν θα επιβάρυναν τους δημότες με τα χρέη της εταιρείας αυτής. Μετά από αυτά, ελπίζουμε πλέον να γίνει κατανοητό και από εσάς, συνεχίζουν οι δήμαρχοι, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η σημερινή πρόσκλησή σας, το μόνο που μπορούν να πετύχουν είναι να υπενθυμίζουν σε όλο το λαό της Ξάνθης το γιατί και πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη αυτά που πληρώθηκαν από χρήματα κυρίως των δημοτών. Κλείνοντας ωστόσο, οι δήμαρχοι ρίχνουν το γάντι στον κύριο Μωραΐτη, καθώς φέρονται διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τις μετοχές τους, εάν έχει βρει τρόπο για να χρηματοδοτηθεί η αναπτυξιακή εταιρεία και αν έχει εξασφαλίσει και πρόσωπα πρόθυμα να συμμετάσχουν στη διοίκησή της.